ağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ve ziyaretler için çok teşekkür ediyorum. Bu ziyareti dün için planlamıştık. Κανονικά είχαμε προγραμματίσει αυτή τη συνάντηση για χθες. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν κάποιες συναντήσεις σχετικά με το ΝΑΤΟ και έπρεπε να λείψω. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο για την κατανόηση που έδειξε. Αρχικά να πω σε επίπεδο ΝΑΤΟ της έντασης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μας ανάγκασαν να αναβάλουμε κατά μία μέρα αυτή τη συνάντηση. Εμείς βεβαίως είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που πραγματοποιήσαμε σήμερα αυτή τη συνάντηση, η οποία ακολούθησε τον 62ο γύρο συμβουλευτικών συνομιλιών και πολιτικών διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στην Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες μας που στήριξαν τις προσπάθειές μας. Πιστεύουμε και φρονούμε ότι τα μεταξύ μας ζητήματα μπορούν να επιληθούν με έναν επικοδομητικό διάλογο. Θεωρούμε ότι τα τετελεσμένα και οι προκλητικές δηλώσεις είναι πράγματα που αποφευκταία. Στις σημερινές μας συνομιλίες είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε διεξοδικά όλα τα προβλήματα που απασχολούν και τις δύο πλευρές. Και βεβαίως συζητήσαμε και τα προβλήματα που έχουμε στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πράγματι, υφίσταται μια διαφορά απόψεων στο ζήτημα του Αιγαίου, στο θέμα του Αιγαίου. Και στο παρελθόν, τα θέματα αυτά, ενσκύπταμε στα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια των συμβουλευτικών συνομιλιών. Και είναι πάρα πολύ σημαντική η επανέναρξη της διαδικασίας αυτής. Και μάλιστα ο αξιότιμος πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας προτείνει να πραγματοποιηθεί μια σύνοδος για το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Εκτός τούτων, τις προσεχείς ημέρες θα πραγματοποιηθεί στη Γενέβη η άτυπη πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό και πιστεύουμε ότι όλες οι συμμετέχουσες πλευρές θα πρέπει να λάβουν μέρος σε αυτήν τη συνάντηση με τον πλέον θετικό και επικοδομητικό τρόπο. Βεβαίως, αυτό ζητούμε από όλους, να σκεπτόμαστε με τρόπο ευρύ και ελεύθερο. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις εμπορικές και οικονομικές μας σχέσεις. Είμαστε δύο γείτονες χώρες και θα πρέπει να μπορούμε να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε τις μεταξύ μας οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Και ως προς αυτό εργαζόμαστε για τη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη. Η επανέναρξη των αεροπορικών δρομολογίων, η οποία ξεκίνησε από τον περασμένο μήνα, ήταν πάρα πολύ σημαντική και πιστεύουμε και θέλουμε να ακολουθήσει και η λειτουργία, η επαναλειτουργία των σιναριακών πυλών. Οι χερσαίες μεταφορές είναι ένα σημαντικό θέμα στις διμερείς μας σχέσεις και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάθε τι το δυνατόν για να διευρύνουμε τη βάση αυτών των σχέσεων. Τόσο στη συνάντηση
συνάντηση του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και στις μεταξύ μας συνομιλίες, μιλήσαμε για την αποτελεσματική συνεργασία που θα πρέπει να συνεχίσουμε ως προς τον αντιτρομοκρατικό μας αγώνα, κυρίως στον αγώνα μας με οργανώσεις τρομοκρατικές τύπου ΦΕΤ, ΠΚΚ, ΠΕΓΕΝΤΕ, ΔΕΧΑΚΑΠΕΤΖΕ κτλ. Ως προς την παράνομη μετανάστευση και παράτυπη μετανάστευση, πιστεύουμε ότι η μεταξύ μας συνεργασία πρέπει να γίνει με μία αντίληψη συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού. Πιστεύουμε ότι μια θετική προσέγγιση στο θέμα θα βοηθήσει και τις δύο πλευρές. Όταν αξιολογούσαμε τα διμερή θέματα, φυσικά δεν παραλείψαμε να αναφερθούμε και στο θέμα των μειονοτήτων. Μιλήσαμε και για τους ομογενείς μας που ζουν στην Ελλάδα, για την τουρκική μειονότητα που ζει στη Θράκη. Και θέλω να προσθέσω ως προς την ελληνική μειονότητα εδώ, από την πρώτη στιγμή που ανήλθαμε στην εξουσία, μπορέσαμε να υιοθετήσουμε βέλτιστες πρακτικές, διατηρώντας έναν ενεργό διάλογο με τα μέλη της μειονότητας που ζουν στη χώρα μας. Και οι δύο μειονοτικές ομάδες θα πρέπει να συνεχίσουν να διαβιούν στις αμφότερες τις χώρες με τρόπο που να τους οδηγεί σε ευημερία και σε ειρήνη, πράγμα το οποίο θα έχει έναν πολύ θετικό απόϊχο στις μεταξύ μας σχέσεις. Ως προς το θέμα της αποκατάστασης οθωματικών μνημείων που βρίσκονται στην Ελλάδα, δηλώσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε κάθε στήριξη για να προστατευθούν αυτά, για να προστατευτεί αυτή η πολιτιστική κληρονομιά. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα ελληνικά και χριστιανικά μνημεία που υπάρχουν στην Τουρκία, και στο θέμα αυτό πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε μία αμοιβαία αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία. Στο χρονικό διάστημα που ακολουθεί, θεωρούμε ότι οι επισκέψεις ένθεν κακήθεν, ένας διάλογος ανεφόρων και προϋποθέσεων και οι εκατέρωθεν επισκέψεις των αρχηγών των κρατών μας, θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν μια πολύ γόνιμη βάση για την διεύρυνση και την εξέλιξη των επαφών μας. Ως προς την βελτίωση των σχέσεών μας και την διευθέτηση των διαφωνιών μας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τον διάλογο, τον οποίο ξεκινήσατε σήμερα με την επίσκεψή σας, εξοχότατε κύριε Υπουργέ. Εγώ σας αποκαλώ Δένδια, σας αποκαλώ Νίκο. Έχουμε μία προσωπική φιλία από το 2003, όταν ήμασταν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και όταν ήμουν πρόεδρος στο Συμβούλιο, με είχε στηρίξει και με είχε βοηθήσει με τον πλέον επικοδομητικό και ικανοποιητικό τρόπο. Και το να τον υποδέχομαι στη χώρα μου τώρα ως Υπουργό Εξωτερικών με γεμίζει με χαρά και ικανοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, εξοχότατε κύριε Υπουργέ, αγαπητέ μου Μεβλούτ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ερντογάν και βεβαίως εσένα, τον παλιό μου φίλο. Σε ευχαριστώ που θύμισες πότε και πώς πρωτογνωριστήκαμε εδώ και πολλά χρόνια για την σημερινή σου φιλοξενία.
Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω επίσης για την μεγάλη τιμή που μου κάνεις, προσκαλώντας με στο δείπνο Ιφτάρ αργότερα απόψε. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να μεταφέρω εκ μέρους του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, τις ευχές προς όλους τους μουσουλμάνους για την έναρξη του Ραμαζανιού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας. Αυτό άλλωστε κατοχυρώνεται από το Ελληνικό Σύνταγμα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε για το άνοιγμα Ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα, κάτι που έχει γίνει πράξη τον περασμένο Νοέμβριο και θα κάνουμε τα εγγένειά του αμέσως μετά την πανδημία. Όσον αφορά τις συνομιλίες που είχαμε σήμερα, εκτεταμένες συνομιλίες, ήταν ανοιχτές και ειλικρινείς. Ήταν μια ιδιαίτερα χρήσιμη συζήτηση. Και θέλω να σας πω ειλικρινά ότι συζητήσαμε σε όσα θέματα υπάρχουν προσεγγίσεις, αλλά και σε όσα θέματα μας δημιουργούν τριβές. Γιατί θεωρούμε ότι η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών είναι απαραίτητη. Πρωταρχικό μέλημα είναι να εδραιώσουμε την ειρηνική συνύπαρξη στη βάση του διεθνούς δικαίου, όπως στη βάση των θεμελιωδών κανόνων και αξιών του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του ΝΑΤΟ, στο οποίο οι δύο χώρες, εμείς και η Τουρκία, έχουμε ενταχθεί εδώ και 70 και πλέον χρόνια. Και βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία η Ελλάδα συμπληρώνει 40 χρόνια, και η Τουρκία έχει επανειλημμένως τονίσει ότι η ένταξη σε αυτήν παραμένει στρατηγικός της στόχος. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, χαιρετίζω την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ ημών και της Τουρκίας, των πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών, καθώς και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η οποία θα ακολουθήσει. Σήμερα συζητήσαμε πολλή ώρα. Συζητήσαμε τις διμερείς σχέσεις, συζητήσαμε τις περιφερειακές εξελίξεις. Και συμφωνήσαμε με τον φίλο μου Μευλούτ ότι υπάρχει πολύ σημαντικό περιθώριο για την ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων σε διάφορους τομείς. Καταρχήν στην οικονομία, στο εμπόριο. Η παρουσία του στενού μου συνεργάτη, του Υφυπουργού κ. Κώστα Φραγκογιάννη, σήμερα έχει σκοπό να εξετάσουμε και συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, υποβάλαμε προς την τουρκική πλευρά μια σειρά από προτάσεις για να αναβιώσουν πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί τις περασμένες δύο δεκαετίες και οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Και νομίζω ότι συμφωνήσαμε να δημιουργήσουμε από κοινού με την τουρκική πλευρά μια θετική ατζέντα οικονομικών θεμάτων για να προχωρήσουμε τη σχέση μας μπροστά και να προωθήσουμε την οικονομική μας συνεργασία, ώστε να αλλάξουμε το κλίμα το οποίο υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να οδηγηθούμε σε ένα τελευταίους 20 μήνες. Επίσης, εξετάσαμε τη δυνατότητα πρωτοβουλειών που θα διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των δύο λαών μας μετά το τέλος της πανδημίας. Και βεβαίως, ανέφερα και νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων είναι η αποκλιμάκωση και η αποφυγή ενεργειών και δηλώσεων που δυναμητίζουν το κλίμα. Γιατί νομίζω δεν σας λέω κάτι καινούριο. Μέχρι πριν ελάχιστο καιρό, μέχρι πριν λίγους μήνες, οι παραβατικές ενέργειες είχαν αυξηθεί δραματικά, επιβαρύνοντας προσπάθειες για να δημιουργήσουμε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης που σήμερα προσπαθούμε. Οι θέσεις μας για αυτά τα θέματα είναι γνωστές. Θέλω εδώ να αναφέρω ότι, όντας στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, ότι χθες ήμουν στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, όπου συναντήθηκα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και εκεί είχα την δυνατότητα να συζητήσω τα θέματα που αφορούν την ελληνική κοινότητα. Επίσης, για μας, πρέπει να το πω αυτό, υπάρχει στην Ελλάδα με μουσουλμανική μειονότητα. Αυτό αναγνωρίζει η συνθήκη της Λοζάνης. Αυτή είναι η επίσημη άποψη, η άποψη του ελληνικού κράτους. Επίσης, παρακάλεσα στις συζητήσεις μας να μην υπάρχουν προβολές ψευδών ειδήσεων, προκλητικών ρητορικών που προβάλλονται από συγκεκριμένους κύκλους και οι οποίες δεν βοηθούν σε αυτό το θετικό κλίμα το οποίο συμφωνήσαμε
να προωθήσουν. Σήμερα συζητήσαμε και πολλά περιφερειακά θέματα με τον Μεβλούτ, όπως είναι φυσικό αρχής γενομένης από την Πενταμερή για το Κυπριακό, που οργανώνει ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών στη Γενέβη σε 2 εβδομάδες. Εμείς ευελπιστούμε ότι όλες οι πλευρές θα προσέλθουν με επικοδομητικό πνεύμα, ώστε να είναι δυνατόν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Όπως γνωρίζετε, μοναδική λύση που είναι αποδεκτή από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στη βάση των σχετικών αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η λύση είναι συμβατή και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και επίσης, βέβαια, πρέπει να υπογραμμίσω την ανάγκη στο πλαίσιο αυτό αναζήτησης λύσης επιτέλους του Κυπριακού να υπάρχει αποχή από ενέργειες οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιλήσαμε βεβαίως και για τα θέματα σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Υπογραμμίζω πάλι για δεύτερη φορά ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας εφόσον η Τουρκία το επιθυμεί. Γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι σαν γείτονες και οι δύο πλευρές έχουμε να κερδίσουμε πολλά από την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από μια Τουρκία πλήρως ενταγμένη στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Επίσης πιστεύουμε, αλλά δεν είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε αυτό, ότι ο τουρκικός λαός στην πλειοψηφία του επιθυμεί την ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο, όπως επισήμανε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είμαστε ανοιχτοί να εξετάσουμε θετικά κέρια ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα την απελευθέρωση των θεωρήσεων, τον visa liberalization. Ένα ζήτημα που εμείς πάντοτε είχαμε πάρει μια επικοδομητική θέση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όπως ισχύει σε κάθε υποψήφια χώρα, υπάρχει ένας απαράβατος κανόνας που πρέπει να τηρείται. Ο σεβασμός στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού κεκτημένου, που ως γνωστόν περιλαμβάνει τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων του συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μια διπλή προσέγγιση. Έτσι, το ενδεχόμενο λήψης μέτρων υπάρχει πάντα στο τραπέζι του Συμβουλίου. Εάν υπάρξουν παραβατικές και παράνομες ενέργειες σε βάρος της κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο λήψης μέτρων. Βεβαίως, απευχόμαστε τις παράνομες ενέργειες με όλη μας την καρδιά. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα ζήτημα που δυστυχώς επηρεάζει αρνητικά τις διμερείς μας σχέσεις, αλλά και την ενταξιακή πορεία, νομίζω, της Τουρκίας, και αυτό αφορά την απειλή πολέμου, εφόσον η Ελλάδα εφαρμόσει τα αναφέρτα δικαιώματά της που προέρχονται από την UNCLOS και το Διεθνές Δίκαιο. Η στάση αυτή αντίκειται στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και δεν συνάδει ούτε με έναν νατοϊκό σύμμαχο, ούτε με τις σχέσεις καλής γειτονίας και της προώθησης αυτών των σχέσεων. Η Τουρκία συνεχίζει να μην αποδέχεται τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία όχι μόνο αντικατοπτρίζει εθνικό δίκαιο, αλλά έχει επικυρωθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα είναι τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα μη συμμόρφωσης αποτελεί το γνωστό μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το οποίο έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας. Αναφορικά με το μεταναστευτικό προσφυγικό, επισήμανα και νομίζω συμφωνήσαμε ότι είναι ευρωτουρκικό ζήτημα. Οι υποχρεώσεις της Τουρκίας απορρέουν από τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016. Ο φίλος μου Μαυλούτ μου είπε την τουρκική επιθυμία για την υπογραφή μιας νέας συμφωνίας. Όποια συμφωνία όμως και να υπάρχει, για να πετύχει η υλοποίησή της πρέπει να γίνουν αναγκαίες ενέργειες και να υπάρχει απαραίτητη βούληση ώστε να τερματιστεί η εγκληματική δράση δικτύων μετακίνησης μεταναστών. Και αναφέρθηκα καθαρά στην απόπειρα εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού στον Εύρο το προηγούμενο διάστημα. Επίσης,
Συζητήσαμε θέματα πολιτικής κληρονομιάς, η προσδοκία αναστροφής της απόφασης μετατροπής Αγίας Σοφίας σε τζαμί, καθώς και της απόφασης μετατροπής μονής της χώρας σε τζαμί, εκφράστηκε προς την τουρκική πλευρά. Εμείς πιστεύουμε ότι μια τέτοια αναστροφή είναι και προς το συμφέρον και της Τουρκίας και της εικόνας της Τουρκίας διεθνώς. Αγαπητέ μου Μεβλούτ, ολοκληρώνω κάνοντας μια σύντομη αναφορά στις περιφερειακές προκλήσεις στην Συρία, τη Λιβύη. Νομίζω ότι πρέπει και στις δύο χώρες αυτές, θα το συζητήσουμε και μετά στο δείπνο, να βοηθήσουμε ώστε να λυθούν συνολικά οι μακροχρόνιες κρίσεις με τη διαφύλαξη της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της ανταφικής ακεραιότητας και των δύο χωρών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι προορισμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί σε μια περιοχή με πολλά σύνθετα προβλήματα, είτε τα Βαλκάνια, είτε την Μέση Ανατολή, είτε τον Κάφκασο. Είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών, και της Ελλάδας και της Τουρκίας, να συνεργαστούμε για την εμπέδωση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας στις περιοχές αυτές στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη και αυτή την άποψη ήρθα να εκφράσω σήμερα εδώ στην Άγκυρα με την ελπίδα οι σχέσεις μας να πάνε μπροστά. Δεν αγνοούμε την πραγματικότητα, ξέρουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο, αλλά ελπίζω ότι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα, το οποίο θα αποβεί εις όφελος και των δύο χωρών μας και κυρίως των δύο λαών μας. Θα ήθελα επίσης με την ευκαιρία αυτή να διατυπώσω προς τον φίλο μου Μεβλούτ την πρόσκληση να επισκεφθεί την Αθήνα σε χρόνο που θα καθορίσουμε από κοινού και θα μας δώσει την ευκαιρία να συνεχίσουμε τη συζήτηση επί τη βάση της ατζέντας μας και τελικά να προετοιμάσουμε από τις συζητήσεις μας τη συνάντηση του Προέδρου Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πάλι ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία σήμερα εδώ, αγαπητέ μου Μαυλούτου. Sayın Niko Dendias'a öncelikle bir kere daha teşekkür ederim. Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham ediyorum. Kyrios Niko Dendia. Δεν έκανα καμία δήλωση προκλητική ή πολύ αρνητική εναντίον της Ελλάδας στην ομιλία μου. Όμως, στην ομιλία του ο αξιότιμος ομολογός μου έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες είναι προκλητικές. Εμείς δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τέτοιες δηλώσεις, διότι όπως είπατε κύριε Υπουργέ, η τουρκική δημοκρατία παραβιάζει δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούμε μεταξύ μας, αλλά αν έρθετε και το θέσετε εδώ ενώπιον του τύπου, τότε είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Όσο για τα μειονοτικά θέματα, εμείς αποδεχόμαστε ως Ρωμιούς Ορθοδόξους αυτούς τους μειονοτικούς της μειονοτικής κοινότητας της πόλης, αλλά εσείς δεν μπορείτε να μην έχεστε τους ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν εξιδίων τους ότι είναι Τούρκοι πολίτες, ότι δέχονται, ότι έχουν μια τουρκική ταυτότητα. Αυτό είναι μια καταπίεση και μια καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν οι άνθρωποι αυτοί δηλώνουν ότι είναι τουρκικής ή τουρκικής καταγωγής, δηλώνουν αυτό που αισθάνονται και δεν θα πρέπει αυτό το δικαίωμά τους να καταπατηθεί εν ονόματι οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας. Ως προς το θέμα της προσφυγής στη Χάγη, είναι ένας μηχανισμός δικαστικός ο οποίος λέει ότι
Εσείς πρέπει να διευθετήσετε το θέμα του Αιγαίου και το θέμα των θαλασσιών ζωνών. Το τι λέει επ' αυτού του θέματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, δεν αφορά το θέμα, το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δικαστήριο. Ως προς το θέμα το μεταναστευτικό προσφυγικό, εμείς δεν θέλουμε ενώπιον του τύπου να πούμε ότι εσείς είχατε πρακτικές τύπου pushback 80.000 ανθρωπίνων ψυχών μεταναστών προσφύγων. Εμείς εδώ προσπαθούμε να εκπέμψουμε θετικό μήνυμα. Θέλουμε να είμαστε σε απευθείας συνομιλία και διασύνδεση για να μην προσφεύγουμε σε τρίτους για να επιλύσουμε τα θέματα μας. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε κάθε είδους προσπάθεια και εάν εσείς εκφράζετε τέτοιου είδους προκλητικές κατηγορίες, είμαι υποχρεωμένος να σας απαντήσω. Please, feel free. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου Μαυλούτ, που μου επιτρέπεις να απαντήσω. Φαντάζομαι οι συνεργάτες σου είναι βασιλικότερη του βασιλέως και θα προτιμούσα να μην το κάνω, αλλά δεν γίνεται. Να τα θέσω με τη σειρά. Νομίζω ότι η ελληνική θέση όσον αφορά για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι σαφής πάντοτε. Και δεν νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που τα ακούτε και θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αν περιμένετε, αγαπητέ μου Μαυλούτ, να μην τα πω εδώ στην Άγκυρα. Δηλαδή να έρθω εδώ στην Άγκυρα και να παρουσιάσω τα πράγματα σαν να μην έχει συμβεί τίποτα στο Αιγαίο και να μην έχει συμβεί τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η θέση της Ελλάδας είναι σαφής. Η Τουρκία έχει παραβιάσει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και όχι μόνο αυτό, έχει παραβιάσει και τα ίδια τα δικαιώματα κυριαρχίας της Ελλάδας. Έχει κάνει 400 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Μαυλούτ, πάνω από ελληνικό έδαφος. Δεν υπάρχει καμία διάταξη δικαίου που να επιτρέπει πτήση πάνω από το ίδιο το ελληνικό έδαφος. Δεν μιλάω για τη θάλασσα. Όσον αφορά το θέμα της μειονότητας. Της μουσουλμανική μειονότητα. Αυτό το λέει η Λοζάνη, δεν το λέμε εμείς. Και τη Λοζάνη, αν θυμάμαι καλά, την έχει υπογράψει και η Τουρκία. Αυτή είναι η συνθήκη. Μπορεί να αρέσει στην Τουρκία, μπορεί να μην αρέσει στην Τουρκία, αλλά η Λοζάνη ισχύει και θα ισχύει. Όσον αφορά την UNCLOS. Η UNCLOS είναι τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Την έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο τα κράτη, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν η Τουρκία θελήσει να μην γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγώ ελπίζω ότι θα θελήσει, θα αποδεχθεί και την UNCLOS, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ειλικρινά νομίζω ότι μετά από τα γεγονότα του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, δεν θα έπρεπε η Τουρκία να κάνει μάθημα στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε έτοιμοι πράγματι, όπως είπες και εσύ, να προχωρήσουμε σε μια νέα σελίδα. Αλλά η νέα σελίδα προϋποθέτει μια αντίληψη καμιά φορά του τι κάνει κανείς λάθος και τι κάνει σωστό. Νομίζω, λοιπόν, ότι ήταν μάλλον όχι σωστό το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια θετική ατζέντα σιγά-σιγά με την Τουρκία. Αυτό όμως δεν σημαίνει αλλαγή των πάγιων διαρκών θέσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν σημαίνει εγκατάλειψη του ευρωπαϊκού κεκτημένου και θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ελλάδα Μαυλούτ δεν είναι τρίτης. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το συμβούλιο στο οποίο ανήκουμε και στο οποίο έχουμε προτείνει να ανήκετε και εσείς όταν γίνετε μέλος. Άρα δεν είναι τρίτος, είναι η οικογένειά μας. Είναι οι χώρες με τις οποίες ζούμε μαζί, είναι οι χώρες με τις οποίες συμμεριζόμαστε τις ίδιες αξίες, είναι οι χώρες με τις οποίες συμμεριζόμαστε ένα κοινό μέλλον, ένα κοινό όραμα, ένα χώρο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως λέω πάντα, το πιο υπερήφανο παράδειγμα συνύπαρξης κρατών στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Η Ελλάδα είναι περήφανη για τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περήφανη για το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την ευκαιρία που μου έδωσες. Θα πρότεινα δε να μην οδηγηθούμε σε έναν ατέρμονο διάλογο επί αυτών των οποίων ξέρουμε ότι διαφωνούμε. Αλλιώς
θα χαλάσει αυτό το οποίο επιχειρήσαμε να δημιουργήσουμε σήμερα μετά την εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Çok teşekkür ediyorum. Elbette Türkiye özgür bir ülke. Fizika η Τουρκία είναι ελεύθερη χώρα και όλοι έχουν την μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους. Ωστόσο, στην Ανατολική Μεσόγειο οι διορίξεις και οι ερευνητικές διεργασίες που έκανε η Τουρκία ήταν πλήρως νόμιμες και επίσης ως προς την προστασία των λαών και στο θέμα το γενικότερο της Ανατολικής Μεσογείου. Εμείς εμένουμε στην αρχή του δίκαιου διαμοιρασμού. Ξέρετε, αν πρέπει να αναφερθούμε στη συνθήκη της Λοζάνης, πρέπει να μιλήσουμε και για την αποστρατικοποίηση ορισμένων νήσων, τα οποία νησιά τα έχετε στρατικοποιήσει. Ως προς το Αιγαίο υπάρχει και το θέμα του εναέριου χώρου. Δηλαδή αναφέρεστε σε αυτά που σας συμφέρουν, αλλά δεν αναφέρεστε στη συνθήκη της Λοζάνης ως προς το θέμα, ας πούμε, της αποστρατικοποίησης που προβλέπει η συνθήκη. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Υπάρχουν ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία των διερευνητικών συνομιλιών. Έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε, να επιλύσουμε τα ζητήματά μας μέσω διαλόγου. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την ένταση, αλλά αυτός δεν είναι ο σκοπός. Όχι ότι δεν έχουμε σεβασμό προς το διεθνές σύστημα, προς το διεθνές δίκαιο. Όμως, στη διαδικασία της οποίας διερχόμαστε θα πρέπει να ξέρετε και να ξέρουμε να έχουμε πάντα συνείδηση σε τι αποβλέπει η κάθε χώρα και το κάθε μέλος μιας οργάνωσης όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποφασίσετε αν θα συνεχίσουμε αυτόν τον καυγά με τον τρόπο αυτό ή εάν θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, να συνεχίσουμε το διάλογο, να κρατήσουμε τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Εκεί χρειάζεται ένα όραμα, χρειάζεται μια απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Σωστά. Αν συνεχίσουμε έτσι θα χάσουμε και το ιφτάρ, το γεύμα. Εντάξει, όχι, σας δίνω το λόγο φυσικά. Δεν άκουσα, αλλά θα προσπαθήσω να κρατήσω το 1-2 λεπτά για να πω απλώς ότι πράγματι ζητάμε να βρούμε μια θετική ατζέντα. Αυτό είναι η λύση, αλλά η θετική ατζέντα σημαίνει αντίληψη της θέσης του άλλου. Έθεσες με Βλούτ δύο θέματα, αποστατικοποίηση των νησιών. Και τι υπάρχει στρατός στα νησιά? Υπάρχει γιατί απειλούνται από κάπου. Στρατός κοστίζει χρήματα. Δεν θέλουμε να χαλάμε χρήματα χωρίς λόγο. Υπάρχει κανείς να ισχυρίζεται αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει στρατιωτική απειλή και αποβατική δύναμη απέναντι τα νησιά? Εάν δεν υπάρχει, είναι καλό να μας το πούν. Τα 6-10 μίλια, στον αέρα και στη θάλασσα, αν θυμάμαι καλά, ξεκινάνε τη δεκαετία του 30. Η Τουρκία για πρώτη φορά διαμαρτυρήθηκε το 1975, μετά από 50 χρόνια, μετά από μισό αιώνα. Συμφωνώ. Πρέπει να βρούμε λύσεις και να μην καλύπτουμε τις διαφωνίες και να βρούμε μια κοινή θετική ατζέντα. Θέλω όμως ειλικρινά να πω προς την τουρκική πλευρά ότι αυτό θα επιτευχθεί με Βλούτ αν αντιληφθείτε και τις ευαισθησίες τις δικές μας και αν αντιληφθείτε τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω η διαφωνία μας παρεπτόντως να μην σε οδήγησε να ματαιώσεις την πρόσκληση για δείπνο, διότι πεινάω εξαιρετικά. Μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο αν έχουμε αμοιβαία αντίληψη και κατανόηση. Εμείς δεν είμαστε μια χώρα που δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αλλά η αμοιβαία κατανόηση σημαίνει να μπορώ να μπω και στα παπούτσια του άλλου. Εμείς δεν θα μπορέσουμε όμως στο τέλος να επιλύσουμε τις
δικές μας διαφορές αν συνεχίσουμε έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις. Εγώ θα το έλεγα διπλωματική αντιπαράθεση στο ανώτατο επίπεδο μεταξύ δύο υπουργών εξωτερικών των χωρών μας, Ελλάδας-Τουρκίας. Έθεσαν όλα τα ζητήματα, σύντομος αρχικά ο κύριος Τσαβούσογλου, στη συνέχεια πιο αναλυτικός, εκφράζοντας για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες ο Έλληνας υπουργός των εξωτερικών. Αυτό οδήγησε τον κύριο Τσαβούσογλου να πάρει ξανά το λόγο.